ότι πολλοί αγρότες έχουν πια τη δυνατότητα, ειδικά αγρότες οι οποίοι ασχολούνται και με την τεχνολογία, όπως ο Νίκος ο Βασιλάκος, να φέρουν την τεχνολογία στο χωράφι και να βοηθηθούν. Drone πάνω, να δούμε και τα πλάνα λίγο παρακαλώ πολύ, Νεκτάριε. Drone πάνω, κοιτάξτε. Πραγματικές εικόνες πάνω από χωράφι με ελιές, πετάει, σαρώνει, καταγράφει και λέει στον αγρότη. Εδώ ποτίζεις, εδώ λιπαίνεις, εδώ ψεκάζεις, ψεκάζει και το ίδιο το drone. Πώς να μην βοηθηθεί λοιπόν ο νέος αγρότης όταν ο παλιός πάλευε και προσπαθούσε να τα βάλει με τον καιρό και με τις δυσκολίες. Εδώ κοιτάξτε πώς σαρώνει. Εικόνες από το μέλλον. Πάμε να καλημερίσουμε τον Νίκο τον Βασιλάκο και αν δεν είχες εσύ στο χωράφι, Νίκο, αυτή την τεχνολογία, ποιος θα την είχε. Καλημέρα. Το βλέπετε έτσι, το βλέπετε πίσω πετάει, το βλέπετε τον drone, το οποίο μπορεί και έχει εποπτεία. Μπορεί να κάνει αυτό, μπορεί να κάνει σπορά ακριβίας, μπορεί να κάνει φώτισμα ακριβίας, μπορεί να βάλει λιπάσματα, να ρίξει λιπάσματα, μπορεί να ελέγξει οτιδήποτε συμβαίνει στο χωράφι από μακριά και μπορεί να κάνει με πολύ πιο οικονομικό τρόπο ψεκασμό. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Το βλέπω και όλα το παρακολουθώ γιατί είμαι μόνος μου και το ελέγχω. Ναι, μη στουκάρει πουθενά. Μήπως να το μαζέψεις, μη στουκάρει πουθενά τώρα και έχουμε άλλα μετά. Πού είστε, πού βρίσκεται. Το βλέπεις δίπλα, σου κοιτάει τώρα, το γυρίζω ακριβώς να είναι στο πλάνο. Ορίστε. Και μπορεί να πάρει υποδοχή για να κάνει και λίπανση του χώρου, του εδάφους. Μπορεί να κάνει να φροντίσει και όλα τα φυτά που υπάρχουν και μπορεί να σκανάρει κάθε δέντρο ξεχωριστά εάν έχει τα οργανικά λιπάσματα που χρειάζεται ή χρειάζεται κάτι παραπάνω. Τι λες ρε Νίκο και πώς είναι και η ψυχολογία του δέντρου. Μισό λεπτό γιατί η Αθανασία η Αγγελοπούλου, η συνάδελφος από το Άι Εφημερίδα, έχει απορία, βλέπει εδώ τα ωραία πλάνα πού και θέλει να σε ρωτήσει. Πού είστε κύριε Βασίλη. Είμαι σκουτάρι GR, σκουτάρι Λακωνίας. Σκουτάρι στη Μάνη. Λοιπόν, και φανταστείτε τώρα τι μπορούμε να κάνουμε οικονομία. Γιατί σκεφτείτε ότι σε χώρες οι οποίες έχουν πρόβλημα, έχουμε τέτοια συστήματα, τα οποία είναι πιο μεγάλα από αυτό που βλέπετε. Θα το φέρω και κοντά σας. Για φέρ' το λίγο. Λοιπόν, για να μπορέσουν να κάνουν, να φροντίσουν τα χωράφια. Απίστευτο, Σκανάρι. Λοιπόν, αυτό λοιπόν θέλει ειδική υποδοχή, υποδοχή των drone, για να μπορέσει γυρίζει, να μπορέσει να βρει με ακρίβεια ακριβώς που πρέπει να πάει. Να μην πω ότι μέχρι μπορείς να κάνεις 16 λίτρα υλικού να βάλεις και να μεταφέρει για να μπορέσει να το κάνει, κάτι να το βάλει να γυρίσει και όλα αυτά είναι υποδιακό. Λοιπόν, μπορεί να σκανάρει όλο το χωράφι, μπορεί να δει κάθε δέντρο ξεχωριστά, μπορεί να κάνει ειδική ανάλυση εδάφους, μπορεί να κάνει και σπορά ακόμα όταν είναι εποχή για σπορά. Εσύ τώρα και Νίκο, σε τι φάση είσαι τώρα, τι σου λέει, τι χρειάζεται τώρα το χωράφι. Είμαστε έτοιμοι να μαζέψουμε τώρα. Είστε έτοιμοι να μαζέψετε. Είμαστε έτοιμοι να μαζέψουμε ελιές, ναι. Έχουμε αρχίσει ήδη και μαζεύουμε στη Μάνη ελιές. Εδώ δεν είναι σαν την Κέρκυρα που περιμένουμε να πέσουν ελιές. Έχετε κόσμο να μαζέψει. Έχουμε κόσμο εννοείται, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί που είναι εγκατεστημένοι εδώ για να μπορούν να βοηθάνε σε όλες τις δουλειές. Μπράβο. Και βλέπετε τώρα, θα κάνω και ένα άλλο εφέ να δείτε τώρα, βλέπετε με τι ακρίβεια κινείται το drone και πώς μπορεί... Και φαντάζομαι, Νίκο, από τι σώζει έναν αγρότη όλο αυτό που μας δείχνεις τώρα. Από αρρώστιες... Δηλαδή... Από ξηρασία που μπορεί να μην ξέρει, Το χρησιμοποιούν, το χρησιμοποιούν και μεγαλύτεροι αγρότες σε ηλικία αυτό το drone. Το μπορεί ανά πάσα στιγμή να ελέγξει έναν ολόκληρο χώρο, μπορεί να τον επεξεργαστεί, να τον αναλύσει, μπορεί να εκτιμήσει ποια είναι τα οργανικά λιπάσματα που λείπουν και εννοείται ότι δεν παθαίνει τίποτα, δηλαδή ακόμα και να σου πέσει, ας πούμε τώρα συνέβη ένα ατύχημα, μου πέσε. Ναι, δεν παθαίνει αμέσως τίποτα, λες. Δεν παθαίνει τίποτα γιατί, κοιτάξτε, το μόνο που χρειάζεσαι να έχεις είναι έλικες. Βάζεις τους καινούριους έλικες και τον drone σου είναι στον αέρα. Πάλι από την αρχή. Νίκο, να ρωτήσω κάτι. Ένας, αυτό που λέει και η Αθανασία, μεγαλύτερης ηλικίας αγρότης, που δεν τα ξέρει πολύ καλά τα τις τεχνολογίες, μπορεί να το χρησιμοποιήσει αυτό? Ναι, μπορεί, γιατί το σύστημα είναι αυτόματο. Δηλαδή, εγώ για να μπορέσουμε να κάνουμε την παρουσίαση, το έβαλα να πετάει χωρίς GPS και δορυφόρο. Ωραία. Ένας αγρότης που είναι μεγαλύτερης ηλικίας θα βάλει GPS και δορυφόρο, θα ελέγξει όλο το σύστημα, θα προδιαγράψει όλο το μήκος του χωραφιού για να μπορέσει
να το επεξεργαστεί και να κάνει όλες τις δουλειές. Είναι ακριβό. Είναι ακριβό. Είναι επιδοτούμενο για να αναπτυχθεί ο πρωτογενής τομέας. Αυτό έχει σημασία. Είναι επιδοτούμενο. Πολύ βασικό είναι αυτό. Αυτό εγώ είναι θα σας πω πόσο κάνει αυτό. Πόσο κάνει. Αυτό κάνει 15.000 ευρώ. Έτσι, αυτό λοιπόν είναι το αγροτικό που υπάρχει στην Ελλάδα. Χρειάζεται ειδική άδεια για να πετάξει. Όχι. Όχι. Δεν είναι, είναι μπορείς δηλαδή να το χρησιμοποιήσεις και να κάνεις ό,τι θες. Η επιδότηση που λέει ο κ. Σασμάτογλου επιδοτείται για να αναπτυχθεί ο πρωτογενής τομέας, γιατί είναι πολύ βασική προϋπόθεση αυτό. Για να βοηθηθεί ο πρωτογενής και να μπει, παράξουμε. Να μπει και σε ΕΣΠΑ, να μπορέσει να μπει και να επιδοτηθεί, γιατί σκεφτείτε ότι ένα τρακτέρ φτάνει να κοστίζει τουλάχιστον 7.000 ευρώ. Και σκεφτείτε ότι με αυτό το σύστημα μπορεί να γλιτώσει και τον χειριστή και το τρακτέρ και να τι το λες τώρα. Τι όλα λες τώρα. Αυτά, όλα αυτά αν θέλουμε να και σε κακοτράχαλες περιοχές, Νίκο, που δεν πάει και το τρακτέρ καν. Είναι απίστευτο. Ναι. Να ρωτήσω κάτι ακόμη. Μας είπες κάτι πολύ σπουδαίο. Διδάσκεται η γεωργία ακριβίας με ντρόουν στο ΕΚΠΑ ως μεταπτυχιακό. Άρα βγαίνουν επιστήμονες που ασχολούνται με αυτό. Ναι. Που ασχολούνται μόνο με αυτό. Ναι. Και κάνουν την, μπορούν και μαθαίνουν τι σημαίνει γεωργία ακριβίας, γιατί καταλαβαίνετε ότι τώρα που έχουμε πάει σε ένα εντελώς διαφορετικό επίπεδο για να μπορούμε να διαχειριστούμε την παραγωγή, είναι πολύ σημαντικό να μην χάνετε τίποτα. Το βλέπετε στο παράθυρο που έχουμε ότι έχει ειδικές πλακέτες στον ντρόν και σκανάρει όλο το χωράφι. Μπορεί να ψεκάσει. Αυτά συμβαίνουν τώρα που μιλάμε. Ναι. Ήδη στους μολάους ψεκάζουν με τέτοια ντρόν. Μπράβο, βρε Νίκο. Δηλαδή, καλά κάνεις και το δείχνεις και το δείχνουμε να ενημερωθούν οι Έλληνες αγρότες ότι υπάρχει αυτό, μπορούν να βοηθηθούν και οι αρμόδιοι να το βάλουν σε διαδικασία επιδότησης. Γιατί τα λεφτά είναι πολλά. Και είναι και ελκυστικό για τα νέα παιδιά να αναπτυχθεί ο πρωτογενής τομέας. Νίκο, άμα θες εργατικά χέρια να έρθουμε να μαζέψουμε. Δεν μας είπε, αν μπορεί να σας αποχαιρετήσω με μία πτήση. Να δείτε να έρθει κοντά να μας χαιρετήσει τον ντρόουν. Τα πράγματα είναι εύκολα, είναι απλά. Μπορεί ο καθένας να το βάλει στο χώρο του. Δεν μας μπορεί είπατε να το βάλει στο χωράφι του. Νίκο, ένα λεπτό. Ένα λεπτό να σε ρωτήσει κάτι, Αθανασία. Από το φρέσκο λάδι που θα βγάλετε, μπορείτε να μας στείλετε με αυτόν τον ντρόουν. Εννοείται, ρε παιδιά, θα το στείλουμε γιατί να ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει επιχείρηση στη Μάνη η οποία σχεδιάζει delivery με drone. Να, το πέτυχες. Να, το πέτυχες. Ακριβώς έπαιξες. Πρωτοπορία δηλαδή στη Μάνη. Χαμός γίνεται. Η Μάνη είναι μπροστά. Φιλιά στο σκουτάρι. Γεια σου, Νικόλα. Καλημέρα. Καλά, απίστευτο, ε.